Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παραίτησή του υπέβαλε με ένα δραματικό διάγγελμα ο Μπόρις Τζόνσον μετά από το τσουνάμι αποχωρήσεων από το κυβερνητικό σχήμα. Ο Τζόνσον θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή του διαδόχου του από την εσωκομματική διαδικασία, η οποία ωστόσο μπορεί να διαρκέσει μήνες με τις πιέσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών να εντείνονται. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. Game over για τον Boris Johnson, που τελικά υποβάλλει την παρέτησή του από την ηγεσία των Tories, αλλά παραμένει στην Πρωθυπουργία της χώρας μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. 59 παραιτήσεις υπουργών, υφυπουργών και στελεχών της κυβέρνησής του μέσα σε μόλις 48 ώρες ήταν αρκετές για να του δείξουν την πόρτα της εξόδου. Αλλά ο Μπόρις μετά από αντίσταση εξήλθε του αριθμού 10 για να αποχαιρετήσει τελικά πρώτα την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. The reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job. My duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. Και η χιονοστιβάδα των παραιτήσεων μετατρέπεται σε θύελλα αντιδράσεων, αφού δεν είναι λίγοι που ζητούν την εδώ και τώρα απομάκρυνσή του από το πρωθυπουργικό αξίωμα. Should Boris Johnson be forced out immediately, ministers? Should Boris Johnson be forced to leave today? Don't you need a caretaker prime minister? Το κόμμα των εργατικών παραφυλά και ζητεί οι Tories να τον ξεφορτωθούν. Διαφορετικά ετοιμάζονται για πρόταση δυσπιστίας. He needs to go completely. None of this nonsense about clinging on for a few months. He's inflicted lies, fraud and chaos in the country. Και δεν είναι μόνο οι εργατικοί. Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας παίρνει το λόγο και ζητεί την άμεση απομάκρυνσή του. Is quite incredible, though, to suggest that he will remain as Prime Minister for another 3 to 4 months. I think the sooner he is out of number 10, and preferably that is today, the better. Ο Μπόρις Τζόνσον τελειώνει πολιτικά όχι μόνο για τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και για τους συμμάχους και τους ψηφοφόρους του. Ο Πρωθυπουργός πήρε τη σωστή απόφαση. Χρειαζόμαστε ηρεμία και ενότητα τώρα και να συνεχίσουμε να κυβερνάμε ενώ αναζητείται ένας νέος ηγέτης. Because, to my mind, and it pains me to say this in my heart, but I do think the time has come for the Prime Minister to step down. But Boris has to go. He's a disgrace. I'm just surprised it took him so long, really. Ο ίδιος κάνει τον προσωπικό του απολογισμό. I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. Οι αναλυτές όμως μιλούν ήδη για την προσωπική του καταστροφή. That in 300 years and 55 prime ministers, none has gone down in such spectacular flames as Boris Johnson. Ενώ υπάρχουν και εκείνοι που το πανηγυρίζουν, όπως η Μόσχα. Θέση самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже. 2 χρόνια και 349 ημέρες φτάνουν στο τέλος τους. Μια θητεία που ξεκίνησε με την εκπαραθύρωση της Τερέζα Μέη και ολοκληρώνεται μετά από σκάνδαλα που δοκίμασαν τις αντοχές τόσο του ίδιου όσο και του κόμματος του. Being Prime Minister is an education in itself. Τώρα η θηλιά γύρω του εξακολουθεί να σφίγγει, με την παραμονή του στην Πρωθυπουργία να μοιάζει αμφίβολη, ενώ οι μνηστήρες ήδη ετοιμάζονται να τον διαδεχθούν και οι αντίπαλοι του να απαλλαγούν από εκείνον. Σύνδεση με το Λονδίνο και το Θανάση Γκαβό για τα σενάρια της επόμενης μέρας, αλλά και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, Θανάση. Χρειάστηκαν, Μάρκο, 59 παραιτήσεις από το κυβερνητικό σχήμα για να έρθει και η 60η από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Τζόνσον, καθώς ήταν σαφές ότι είχε ξεμείνει από δρόμο, διότι σχεδόν 3 χρόνια στην Πρωθυπουργία, στην ουσία σπατάλησε αυτό το διάστημα με αλλεπάλληλα σκάνδαλα και πολιτικές που δοκίμασαν τα συνταγματικά όρια της Βρετανικής Δημοκρατίας. Παραμένει πάντως, παρά τις αντιδράσεις που είδαμε στο βίντεο για την ώρα στην Πρωθυπουργία, και μάλιστα όρισε νέο Υπουργικό Συμβούλιο για να καλύψει τα κενά των παραιτήσεων. Από αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο προκύπτει ότι δεσμεύθηκε πως στην ουσία
θα ηγείται πλέον μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, δίχως μεγάλες και αμφιλεγόμενες πολιτικές αποφάσεις. Και έτσι σιγά σιγά η προσοχή στρέφεται στην διαδοχή. Σε αυτή την κούρσα, εσωκομματική διαδικασία, που μάλλον θα δούμε πάρα πολλούς υποψηφίους, αλλά νομίζω μπορούμε να ξεχωρίσουμε 5 ονόματα. Μιλάμε αρχικά για τον Υπουργό Άμυνας, τον 52χρονο Μπεν Γουάλας, ο οποίος στους τελευταίους μήνες σταθερά εμφανίζεται ως ο κορυφαίος της προτιμήσης των ψηφοφόρων των συντηρητικών, κυρίως λόγω του τρόπου που χειρίζεται το Ουκρανικό και την εισβολή της Ρωσίας. Μπορούμε επίσης σίγουρα να βάλουμε στο κάδρο την Υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας, πλέον από τα βαριά ονόματα του Συντηρητικού Κόμματος. Ακολουθεί ο παραιτηθής την Τρίτη Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ, μέχρι πριν από λίγους μήνες το φαβορή, αλλά διάφορες ιστορίες, όπως για παράδειγμα η φοροαποφυγή από τη σύζυγό του, τον έχουν πλήξει. Σίγουρα στην κούρσα θα είναι ο Τζέρεμι Χαντ, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος το 19 αντιμετώπισε στον τελικό, αν θες, της αντίστοιχης διαδικασίας τον Μπόρις Τζόνσον και έχασε. Και πολλοί, Μάρκο, θεωρούν ότι την έκπληξη θα μπορούσε να κάνει ένα σχετικά άγνωστο όνομα, η Πένι Μόρντοντ, πρώην Υπουργός Άμυνας, η οποία είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των ψηφοφόρων και έχει σημαντικά ερίσματα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία και πόσο θα διαρκέσει θα το μάθουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Το αργότερο, ωστόσο, θα έχουμε νέο ηγέτη των συντηρητικών και πρωθυπουργό στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θανάση Γκαβές, ευχαριστούμε πολύ.